Το τηλεοπτικό συνεργείο προχώρησε σε αυτοψία στον δρόμο των Βουτών, όπου πριν λίγες μέρες μια μητέρα με τα δύο της παιδιά είχαν άγιο, όταν το γιο ταχύ που οδηγούσε, άγνωστο πώς, έπεσε σε γκρεμό 150 μέτρων. Κάτι και κίνδυνο σημείο, το οποίο δεν έχει μπάρες από τη δεκαετία του 90, χωρίς όμως να δρομολογούνται από τότε παρεμβάσεις, με συνέπεια αρκετοί οδηγοί να έχουν κινδυνέψει και να έχουν σταθεί τυχεροί. Τώρα και 40 χρόνια τους το έλεγα να τις βάλουνε, όταν ήμουν κοινοτάρχης το 90. Δυστυχώς δεν τις βάλανε, μέχρι που έγινε αυτό το ατύχημα. Και ευτυχώς που γλιτώσαν οι άνθρωποι. Αν εθένε να έρθουν να τις βάλουνε. Τώρα τόσα χρόνια δηλαδή το ζητούμε. Την περιφέρεια δεν την κοιτάζουν γενικά τα κέντρα. Πάντως ο κύριος Ειγωνάκης μας είπε ότι θα μπουν μπάρα. Μακάρι να τη δούμε και εμείς να ευχαριστηθούμε να μην γκρεμίζονται οι άνθρωποι. Ένα σημείο πολύ επικίνδυνο και πάρα πολύ μεγάλη πολύ κυκλοφορία. Έχει από εδώ και πάνω 10 χωριά και περνάνε όλοι από εδώ. Για το επίμαχο σημείο, ο πρόεδρος της κοινότητας Βουτών απέστειλε έγγραφο τον Φεβρουάριο του 2020 στην αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας η τοποθέτηση μπαρών μετά το νεκροταφείο για την προστασία των οδηγών, όπως και την επισκευή των σπασμένων μπαρών σε άλλα επικίνδυνα σημεία. Έχουμε στείλει έγγραφα από τις 5 Δευτέρων, αν θυμάμαι καλά, το 20 στην περιφέρεια. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το σημείο. Έχει πέσει και άλλο αυτοκίνητο πριν περίπου 8 χρόνια, στο ίδιο ακριβώς σημείο. Κανονικά έπρεπε να έχει πει και 3 χρόνια. Το είχε πει ο πρόεδρος των Βουτών και αν δεν μπήκε τώρα, θα πάμε εισαγγελέα. Πρέπει να μπουνε. Αλλιώς θα σκοτωθούν οι άνθρωποι. Και πόσο γκίτουσε η γυναίκα με τα παιδιά. Είναι μεγάλο θαύμα. Καλό θα είναι να το κάνουν. Διότι την ώρα που ακούσαμε ότι είχε δύο παιδιά μέσα, λέω παιδιά, εάν τα βγάλουν τα κοπέλια θα είναι κομμάτια. Λέει όχι, ευτυχώς είναι καλά, τα πήγαν λίγο στο Βενιζέλιο, όλα καλά. Το Αγίο Αναργύρο ήταν η μέρα. Από τη δεκαετία του 90 το επίμαχο σημείο δεν έχει μπάρες. Το 2024 θα αποκτήσει μπάρες στο πλαίσιο σχετικής εργολαβίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ειρηγονάκης υποστηρίζει ότι η Περιφέρεια Κρήτης προχώρησε σε διαγωνισμό τα προηγούμενα χρόνια για τον οδικό άξονα Ηρακλείου Βουτών Αγίου Μύρωνα για την αποκατάσταση των κατολιστικών φαινομένων και άλλων προβλημάτων, ενώ με την εργολαβία αυτή θα τοποθετηθούν και μπάρες. Στο πρόσφατο παρελθόν, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, είχαμε κατολιστικά φαινόμενα κοντά στον οικισμό Βούτες, σε 4 διαφορετικά σημεία. Αμέσως προχωρήσαμε σε διαγωνισμό προϋπολογισμού 900.000 ευρώ για τον οδικό άξονα Ηράκλειο, Βούτες, Άγιος Μύρωνας και ο διαγωνισμός περιλάμβανε εκτός της αποκαταστάσεις που προανέφερα ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, σήμανση και τοποθέτηση σε όποια σημεία χρειάζεται με μπάρες. Όπως τονίζει ο κύριος Ειρηγονάκης, η εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη και όπως εκτιμά, είναι θέμα χρόνου η τοποθέτηση μπαρών στο επικίνδυνο αυτό σημείο. Η εργολαβία ύψους 900.000 ευρώ ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουλίου, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα να ζητηθεί παράταση του έργου για 2 ή 3 μήνες. Βρίσκεται όμως στο τελικό στάδιο με ημερομηνία παράδοσης, προσωρινής παράδοσης την 31 Ιουλίου του 2024, δηλαδή σε 20 περίπου μέρες από σήμερα. Ευχόμαστε και ευελπιστούμε με την παράδοση του έργου να έχουν αποκατασταθεί όλα όσα προείπαμε. Δημότες πάντως αναμένουν πράξεις από τους αρμόδιους προκειμένου να υλοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε οι ζωές των οδηγών να μην παίζονται κορώνα γράμματα όπως σημειώνουν.